Να πούμε, Φίλιππε, πως μετά από 5 νύχτες βίας και άνευ προηγουμένου ταραχών που ξέσπασαν στη Γαλλία από το θανατηφόρο πυροβολισμό του εφήβου Ναέλ από αστυνομικό, η κρίση φάνηκε να οδεύει προς αποκλιμάκωση, καθώς η χώρα έζησε μια πιο ήσυχη συγκριτικά νύχτα με τον Εμμανουέλ Μακρόν να ποντάρει στις δυνάμεις επιβολής του νόμου για την αποκατάσταση της τάξης μετά από σχεδόν μία εβδομάδα ταραχών. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε έκτακτη σύσκεψη με βασικούς υπουργούς στις απογευματινές ώρες της Κυριακής, στην τελευταία του προσπάθεια να δώσει μια απάντηση στη βία, η οποία θέτει κιόλας υπό σκληρή δοκιμασία την εξουσία αλλά και την ικανότητά του να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος διατηρεί στους δρόμους περίπου 45.000 αστυνομικούς, Φίλιππε, ειδικές δυνάμεις αλλά και τεθωρακισμένα οχήματα για να περιορίσουν. Νόμος και τάξη, κανονικά, Ευθύμη. Νόμος και τάξη, ο Μακρόν. Οι οποίες, βέβαια, συγκρούσεις, Φίλιππε, έχουν αφήσει εκατοντάδες δημόσια κτίρια και καταστήματα κατεστραμμένα ή λαιλατημένα από το Παρίσι μέχρι τη Μασσαλία, τη Λιόν αλλά και το Στρασβούργο. Να πούμε πως επίσης ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί την Τρίτη με περίπου 220 Γάλλους δημάρχους για να συζητήσουν την κατάσταση, ανέφερε γαλλικό πρακτορείο μετά τις συνομιλίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Πολιτικοί συμπεριλαμβανομένης και της ακροδεξιάς κυρίας Μαρίν Λεπέν έσπευσαν να καταδικάσουν την επίθεση με φλεγόμενο αυτοκίνητο στο σπίτι του δημάρχου του Λαΐλε Ροζ, ενός προαστίου του Παρισιού, την Κυριακή, ενώ εκείνος βρισκόταν στο Δήμο. Είχαμε μάλιστα κάποιες δηλώσεις από την γιαγιά του 17χρονου Ναέλ. Απίφθινε χθες Κυριακή έκκληση για ηρεμία, δηλώνοντας ότι οι ταραξίες χρησιμοποιούν ως πρόφαση τον θάνατο του εγγονού της. Να τονίσουμε, Φίλιππε, πως σε 5 βράδια ταραχών, ως το πρωί της Κυριακής όλα αυτά, το Υπουργείο Εσωτερικών καταμέτρησε περίπου 5.000 πυρπολημένα αυτοκίνητα, σχεδόν 1.000 δημόσια κτίρια που πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν φθορές, 250 επιθέσεις σε τμήματα της αστυνομίας ή της χωροφυλακής, πάνω από 700 τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων της επιβολής του νόμου. Ο 17χρονος Ναέλ κηδεύτηκε το Σάββατο. Στον αστυνομικό που τον πυροβόλησε απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ενώ το Σάββατο, κάτι ακόμα πολύ ενδιαφέρον, ο Γάλλος Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Ερίκ Ντιπόν Μορέτι, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για 1.300 συλλήψεις στα επεισόδια, άφησε να εννοηθεί πως θα επιβάλλεται πρόστιμο αλλά και ποινή φυλάκισης στους γονείς ανηλίκων που συμμετέχουν στις ταραχές. Η εγκύκλειος μάλιστα προβλέπει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, Φίλιππε, 2 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 30.000 ευρώ στους γονείς που αφήνουν παιδιά να συμμετέχουν σε βία επεισόδια. Ευθύμη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.